Γεια σας φίλοι του καναλιού, είμαι ο Μινάς. 27 βαθμούς έξω σήμερα και η ζημιά είναι μεγάλη. Γιατί χάλασε το ψυγείο. Το πλατού, το κλαπέ, έσπασε. Αυτό εδώ το καπάκι είναι που κλείνει όταν ανοίξει την πόρτα για να μην μπαίνει η ψήξη μέσα ή να μην βγαίνει ή για να ρυθμίζει την ψήξη. Και αυτό έσπασε. Και επειδή έσπασε, μπαίνει μέσα εδώ. Έχει σπάσει λοιπόν το κλαπέ, το μεντεσεράκι κάτω εδώ στη γωνίτσα. Με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστό, να ζεσταίνεται η συντήρηση και τα πράγματα να λιώνουν, να άλλουν. Λοιπόν, το εξάρτημα αυτό κάνει 84 ευρώ το original. Δεν υπάρχει εδώ στο τοπικό εμπόριο, πρέπει να γίνει παραγγελία. Σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο δεν γίνεται τίποτα, έτσι έχει μεθαύριο, από Δευτέρα και να δούμε. Επιγόντως λοιπόν, φτιάξιμο το μεντεσεδάκι κάτω, φτιάχνει εύκολα και αν ανοίγει και κλείνει καλό, αν δεν ανοίγει θα μπει προσωρινά για να έχουμε ψυγείο και από Δευτέρα θα παραγγείλουμε ένα ημιτασιό, όχι original, γιατί δεν υπάρχουν τα 84 ευρώ. Ευχαριστώ, θα τα πούμε σε λίγο. Φίλοι του καναλιού, κατέβηκα στο εργαστήριο κάτω και έφτιαξα το κλαπέ. Έβαλα εδώ δεξιά ένα πίτονο, ένα μασονάκι, με μπόλικη έπουξη και έκανα το μετεσέ, όσο κρατήσει. Το τελευταίο θα παραγγείλουμε καινούριο ανταλλακτικό, ούτως ή άλλως χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα δεν μένει παρά να βάλω το ελαττήριο. Το έβαλα στη μπρίζα, δηλαδή τοποθέτησα ξανά πίσω στο ψυγείο, θα σας το δείξω τώρα, προκειμένου να ανοίξει το κλαπέ για να μπορέσω να βάλω το ελαττήριο εδώ μέσα. Τώρα το κλαπέ είναι ελεύθερο, παίζει μοναχό του, ενώ με το ελαττήριο θα το ανοίξει. Το μοντεράκι πίσω δουλεύει και έχει ένα έκεντρο με το οποίο σπρώχνει και το κλείνει και μετά την επόμενη φορά σπρώχνει και το ανοίγει. Τώρα επειδή είναι ζεστό το ψυγείο, έχει μόνιμα ανοιχτά τη θηρίδα για να ανέβει η ψήξη πάνω. Αυτό είναι το εσωτερικό του ψυγείου. Το κλαπέ μπαίνει εδώ. Έτσι. Κατά αυτόν τον τρόπο έχει τη βίση, το βίσμα του εκεί πάνω. Θα το τοποθετήσω και θα το δούμε. Να το. Πώς είναι μέσα, το ανοίγει. Και θα το κρατήσει εκεί αναμένο, ανοιχτό. Προκειμένου να σπρώξει ψυχρό αέρα από κάτω. Βέβαια τώρα δεν βλέπω να σπρώχνει τίποτα, οπότε μάλλον θελήσιμο και ο ανεμιστήρας. Αυτά τα δύο φτερά κρατάνε αυτό το μηχανισμό εκεί. Λοιπόν, μάλλον θέλει και ο ανεμιστήρας από κάτω. Νευρίδεστε εδώ από κάτω ο ανεμιστήρας. Λοιπόν, φίλοι του καναλιού, δεν είναι η μόνη βλάβη. Πρέπει να υπάρχει κάπου αλλού. Πάμε να ανοίξουμε και την κάτω πλευρά. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάψυξη. Να μοναχίσω λίγο. Εδώ υπάρχουν δύο βίδες, μία εκεί, άλλη μία εκεί που βγαίνει η πλάτη. Για να βγει όμως αυτό εδώ το πάνω τμήμα, υπάρχει μία βίδα εδώ, μία εδώ και μία εδώ, το οποίο ξεκουμπώνει, έρχεται μπροστά, ξεκουμπώνει και μετά θα βγει η πλάτη. Θα ελπίσω να μην χρειαστεί να το πάμε πίσω. Η κατάψυξη δουλεύει. Είχε και πάγους, οπότε μάλλον δεν δουλεύει κανένας ανεμιστήρας. Εδώ έχουμε πάγους ακόμα. Αγαπητοί φίλοι του καναλιού, τα νέα δεν είναι καλά. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να φτάσω στο κάτω επίπεδο, εκεί που είναι το ψυχτικό στοιχείο και η αντίσταση, ανάμεσά τους έχει ένα ανεμιστήρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο φέτος δεν μπόρεσα να βγάλω το κάλυμα το οποίο είδατε στα προηγούμενα λεπτά και για να μην κάνω καμία μεγαλύτερη ζημιά, το έδεσα και το άφησα έτσι. Η κατάψυξη ψιλολειτουργεί και σώσαμε κάποια πράγματα.
Τώρα προς το παρόν μέχρι την Τρίτη που θα έρθει ο τεχνικός, γιατί σήμερα είναι Σάββατο, αύριο Κυριακή τίποτα, Δευτέρα έχει κλεισμένο όλο το ραντεβού, Τρίτη λοιπόν θα έρθει ο τεχνικός να το φτιάξει. Δεν μπορούμε πάντοτε να δίνουμε τη λύση, διότι οι γνώσεις δεν φτάνουν εκεί και για να πάρουμε περισσότερες γνώσεις πρέπει να το σπάσω και εσείς περισσότερα. Κάθε κομμάτι του εκεί έχει 10 εκατοστάρικο. Ο ανεμιστήρας είναι ήδη στα 84 ευρώ, οπότε έρθει ο τεχνικός. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη βλάβη, είμαστε όλοι καλά.